Μαζώ τόσο μεγάλες στιγμές σήμερα με λαδωμένο τισέρτ και το μαλλί της τρελής. Που αλήθεια είμαι ο ορισμός της πετυχημένης beauty guru, που είναι και εκτός focus, εκτός των άλλων. Φίλες και φίλοι του Beauty Leaks, γεια σας. Για όσους είστε καινούργιοι στο κανάλι, καλησπέρα, είμαι η Γιούλη, κάποιοι με λένε Τζουλ, κάποιοι με φωνάζουν η τρελή με τα πολλά κραγιόν. Και εάν με ακολουθήσετε στο Instagram, που καλά θα κάνετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, βασικά παραπονιέμαι μόνο για τον καιρό και για τα μαλλιά μου. Τις περισσότερες φορές. Για όσους είστε παλιά στο κανάλι, σήμερα θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα προϊόντα περιποίησης σώματος. Σας την έσκασα. Συγκεντρώσει κάποια προϊόντα. Είναι τα προϊόντα τα οποία αγαπώ πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, το οποίο καλά-καλά ακόμα δεν έχει ανατύλει. Η επιδερμίδα μου, να σας τονίσω ότι είναι κανονική προς ξηρή, οπότε εάν έχετε πολύ λιπαρή επιδερμίδα, κάποια προϊόντα τα οποία θα σας επισημάνω ποια είναι ενδέχεται να μην σας βολέψουν. Να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο θα δείτε κραμπ σώματος, θα δείτε κρέμε σώματος, θα δείτε λάδια, θα δείτε self tanners, θα δείτε τα αγαπημένα μου μάλλον body spray, κρέμες χεριών, κρέμες ποδιών, γιάρα, γιάρα, γιάρα. Θα ξεκινήσω με τα δύο αγαπημένα μου body spray. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Το καλοκαίρι λένε ότι δεν είναι σόφρον να φοράμε πάνω μας βαριά αρώματα. Πείτε μου έναν που το τήρησε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Αυτά τα δύο είναι τα δύο αγαπημένα μου body spray. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι της Lush. Είναι το λατρεμένο, πολύ λατρεμένο Rose Jam. Μυρίζει βανίλια τριαντάφυλλο. Μυρίζει μαρμελάδα τριαντάφυλλο. Μυρίζει πατημένο τριαντάφυλλο. Είναι η πιο έντονη τριανταφυλλίλα που έχω μυρίσει ποτέ. Είναι πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Διαρκεί όσο ένα άρωμα, θέλει πολύ λίγο ψέκασμα. Το καλό είναι ότι είναι πάρα πολύ έντονο και είναι 200 ml, που σημαίνει ότι θα αντέξει πάρα πολύ. Lush έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσω email. Βλέπετε τα προϊόντα είτε στη σελίδα είτε στα καταστήματα της, είτε στα e-shops του εξωτερικού, και μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις στα social, να ρωτήσετε γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμα το e-shop. Είναι μια από τις εταιρείες που λατρεύω να χρησιμοποιώ στα προϊόντα σώματος και περιποίησης προ shop. Το συγκεκριμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από vegans. Η Lush είναι cruelty free, αυτό είναι πασίγνωστο πλέον. Να σας πω επίσης ότι τα προϊόντα, τα body spray και τα αρώματα της Lush δεν έχουν την λήξη που έχουν τα κανονικά τους προϊόντα, οπότε δεν μιλάμε για 6 μήνες και ένα χρόνο. Αυτό έχει λήξει 4 χρόνια, δηλαδή θα αντέξει μέχρι το 2021. Βέβαια, εγώ μέχρι το 2021 θα έχω καταπιεί 10 τέτοια, εν πάση περιπτώσει. Έχει και άλλες μυρωδιές. Εάν είστε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να πάτε να τα μυρίσετε. Το συγκεκριμένο πάντως, επειδή είναι πάρα πολύ έντονο και διαρκεί πάρα πολλές ώρες, είναι σαν άρωμα. Το δεύτερο body spray, το οποίο μου έκλειψε την καρδούλα. Και ευελπιστώτα σε φορά να τον φέρουν, γιατί εγώ το πήρα απ' έξω και θα σας πω γιατί λέω δυστυχώς που το πήρα απ' έξω. Η Sol de Janeiro είναι μια εταιρεία την οποία την γνώρισα από πάρα πολλές διαφημίσεις στο Instagram, όπως περισσότεροι άλλωστε. Η Sol de Janeiro είναι μια εταιρεία που βγάζει μια μυρωδιά την οποία εγώ αποκαλώ το πλαίσιο. Πραγματικά, παιδιά, το πλαίσιο. Θα μπει στο σπίτι μου και θα μου ζητήσει κινητό, είμαι σίγουρη. Έμπαινα μέσα στο πλαίσιο και μύριζε ένα περίεργο μείγμα καραμέλας, βανίλιας και κάτι άλλο λίγο πιο spicy. Αυτή είναι ακριβώς τη μυρωδιά. Έχει το Sol de Janeiro, το Brazilian Crush και η κανονική η κρέμα. Το αγάπησα και πήρα όλη τη σειρά. Πήρα και το φρόλουτρο σε μεγάλο και σε μικρό μέγεθος. Και την κρέμα σώματος σε δύο μικρά. Δεν μου πήγε καρδιά να δώσω τόσα πολλά λεφτά για να πάρω το μεγάλο ακόμα. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ καλή κρέμα, βασικά από τις καλύτερες κρέμες σώματος που έχω βάλει, θα επενδύσω και στη μεγάλη. Τα πήρα όλα από το Feel Unique και τη στιγμή που έκανα την παραγγελία δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Είχε βγει εκτός stock και η κρέμα η μικρή που κόστησε γύρω στα 18 ευρώ από τα Sephora και δεν είχαν βάλει προσφορά στα 13. Εν πάση περιπτώσει, τα πήρα όλα από το Feel Unique, εκτός από το Mist, το οποίο το πήρα από το Selfridges από την Αγγλία. Είναι 250 ml, μυρίζει πάρα πολύ έντονα, είναι σαν να παίρνεις δύο κολόνιες μαζί. Και επειδή μυρίζει πάρα πολύ έντονα και έχει πάρα πολύ δυνατή αντοχή πάνω σου, είναι σαν να παίρνεις απλά μια καλή κολόνια. Εγώ δηλαδή το χρησιμοποιώ για κολόνια. Και δεν μπορώ να σταματήσω να το μυρίζω. Πάμε σε αφρόλουτρα. Αυτό είναι τελειωμένο, έχει τελειώσει, έχει μείνει λίγο στον πάτο κάτω. Και πρέπει να πάω να πάρω καινούριο. Το συγκεκριμένο το πήρα από το My Market της γειτονιάς μου. Όταν το άνοιξα και έκανα αυτό το πράγμα, μου τάσκασε η σοκολατήλα. Η ελληνική γραμματική είναι αυτή που χρησιμοποιώ. Γλωσσοκλάστης Γιούλη Αλέρτ.
Μυρίζει τόσο έντονα σοκολάτα γάλακτος που θα είσαι μεταξύ του να το πιείς και να το πλυθείς. Είναι κρεμοντούς, δεν είναι τζέλ, είναι κρεμοντούς, είναι παχύρευστο αρκετά. Φύγει το δέρμα πάρα πολύ απαλό μετά. Τα κρεμοντούς γενικότερα έχουν αυτή την ιδιότητα, αλλά το συγκεκριμένο το λατρεύω. Και έχει βγάλει κι άλλο ένα με φράουλα και βανίλια. Αυτό όμως, παιδιά, πραγματικά μην το πιείτε, βασικά μην το φάτε, μην το πιείτε, πληθείτε. Για το αφρόλουτρο της Sol de Janeiro ισχύει ότι ισχύει και για, και για τον body spray. Η μυρωδιά του είναι το κάτι άλλο, είναι ικανή να σε στείλει στην κυριολεξία. Γενικώς, επειδή είμαι ξηρή στην επιδερμίδα, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κρέμοντους και γενικότερα τα σαπούνια που έχουν πολύ παχιά κρέμα, γιατί μου αφήνουν το δέρμα πολύ πιο απαλό μετά και νιώθω έτσι μια πιο μεγάλη ανακούφιση μετά το μπάνιο. Είναι πάρα πολύ ανυδατικό και αυτό και η κρέμα σώματος που την λατρεύω κι αυτή. Αν θέλετε να κάνετε έτσι μια τσαχπινιά, μια πολυτέλεια στον εαυτό σας, επενδύστε, είναι πάρα πολύ καλό. Το επόμενο σαπούνι, το οποίο δεν μου γέμισε το μάτι μόλις το είδα, αλλά με το που το χρησιμοποίησα πάνω μου, έπαθα εγκεφαλικό, παιδιά, είναι αυτό εδώ. Χριστέ μου, μυρίζει κάτι πάρα πολύ παλιό. Η μαύρη κόκκι που βλέπετε μέσα είναι το σκράμπ που θα δείτε σε λίγο. Μυρίζει κάτι πάρα πολύ παλιό, το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω ακόμα τι είναι. Είναι από τη σειρά την Giselle της Natura Siberca, για την οποία έχω κάποιες, όχι ενστάσεις, έχω κάποιες σκέψεις περίεργες. Έχω καταλάβει ότι είναι limited edition η όλη σειρά. Δεν έχω καταλάβει τη φιλοσοφία πίσω πολύ την σειρά την Giselle. Τα προϊόντα μεταξύ τους έχουν διαφορετικές μυρωδιές και διαφορετική φιλοσοφία. Και δεν κατάλαβα τη συνοχή με την οποία μπήκαν όλα αυτά στην ίδια σειρά. Εν πάση περιπτώσει, μου άρεσαν τα προϊόντα μαλλιών, αλλά θα μιλήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο για μαλλιά. Αυτό όμως εδώ μου άρεσε πολύ περισσότερο και από το scrub, το οποίο το έχω δοκιμάσει και στην κανονική του εκδοχή του modeling scrub. Δεν μου πολύ άρεσαν οι κόκκι του, αλλά αυτό εδώ. This is love. This is love. Λοιπόν, είναι στέρεο σαπούνι, χρησιμοποιείται και σε μαλλιά και σε σώμα. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντίνη, τι συμβαίνει, πώς μπορώ να βοηθήσω, τι θα θέλατε στην εκπομπή μας? Τι είναι αυτό? Δικό σου. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται σε σώμα και σε μαλλιά. Δεν έχει parabens, δεν έχει mineral oils, δεν έχει PEG. Χρησιμοποιείται σε βρεγμένο δέρμα. Το βάζεις και κάνεις αφρό. Αφήνει το δέρμα μου τόσο μαλακό και απαλό μετά και μου δίνει την αίσθηση αυτή του πλούσιου αφρού που εμένα με τρελαίνει. Στα μαλλιά δεν το χρησιμοποιείς, να πω την αλήθεια. Το φοβάμαι λίγο γιατί τα μαλλιά μου ψιλοναδώνουν εύκολα το τελευταίο διάστημα. Και χρησιμοποιώ άλλα σαμπουάν. Αλλά στο σώμα είναι ένα και ένα. Ένα και ένα, πραγματικά. Νομίζω ότι το έχει και σε έκπτωση τώρα, πρέπει να έχει 25% έκπτωση. Το επόμενο αφρόλουτρο που παρέα του έχω και την κρέμα σώματος, την οποία την έχετε δει στο βίντεο με τα αγαπημένα προϊόντα skincare γενικότερα. Είναι, παιδιά, αυτά τσιμπαρνάγκιν, τα οποία εμένα με έχουν τρελάνει, μου έχουν κλέψει την καρδιά. Μυρίζει κάτι πάρα πολύ διακριτικό και πάρα πολύ καθαρό. Μυρίζει καθαριότητα. Και εμένα αυτό με τρελαίνει. Ή θα φοράω πατσουλιά, ή θα θέλω να μυρίζω καθαρή. Καθαρίλα. Έχει 5% κρύα κρέμα μέσα, πράγμα το οποίο το καθιστά ιδανικότερο για κανονικές και ξηρές επιδερμίδες. Δεν θα λέγανε να το χρησιμοποιήσουν λιπαρές επιδερμίδες, ούτε την κρέμα ούτε το αφρόλουτρο. Καλά, το αφρόλουτρο ίσως, αλλά την κρέμα όχι, γιατί είναι αρκετά ανυδατική. Έχει γάλα βρώμης, δώστε τους μια ευκαιρία, είναι αρκετά οικονομικά και έχουν και αρκετά μεγάλη ποσότητα. Αυτό νομίζω είναι 500 γραμμάρια, 600, 400. Δεν ξέρω, έχω σκίσει την ταμπέλα κατά λάθος. Τη συγκεκριμένη κρέμα την χρησιμοποιώ σαν ιεροτελεστία τις καθημερινές όταν πάω το παιδί στο σχολείο, την ώρα που ξυπνάω, κατευθείαν πλένω μούτρα και βάζω αυτήν λαιμό και στήθος για να μου έρχεται αυτή η μυρωδιά της καθαριότητας για να ξυπνάω πιο ζεν. Γιατί όλοι ξέρουμε τι είναι να ξυπνάς πρωί, παιδιά. Στροφή λοιπόν από τα αφρόλουτρα στις κρέμες σώματος. Η κρέμα σώματος είναι ίδιας φιλοσοφίας και με το αφρόλουτρο που σας είπα πιο πριν. Οπότε θα ήταν ιδανικό να την αγοράσετε ντουο μαζί με το αφρόλουτρό της. Μυρίζουν αρκετά διακριτικά ταυτοχρόνως και αρκετά έντονα ώστε να μείνει λίγο η μυρωδιά πάνω σας. Το μοναδικό στέρεο σαπούνι το οποίο ικανοποιεί τη δική μου επιδερμίδα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι αυτό που τελειώνει και αυτό είναι η αντικατάστασή του. Είναι το Sultana of Soap από την Lush Cosmetics, το οποίο το δοκίμασα πρώτη φορά το 2015 από τα Lush στην Αγγλία μου, το φρίξα αδέρφη μου και τώρα το πήρα από την Θεσσαλονίκη αυτό. Είναι ένα σαπούνι το οποίο είναι αρκετά ενυδατικό. Είναι ένα σαπούνι το οποίο κάνει όπως και όλα τα υπόλοιπα αρκετή ενυδάτωση. Έχει πάρα πολύ πλούσιο αφρό, καθαρίζει πάρα πολύ καλά, μυρίζει υπέροχα. Στη δική μου μύτη μυρίζει κάτι μεταξύ γάλακτος και σταφίδας. Είναι πάρα πολύ έτσι διακριτικό και τελικά το και ωραίο άρωμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Είναι κρεμόδες αυτό το σαπούνι, δεν είναι τα τζέλ, τα σαπούνια. Οπότε είναι ιδανικό και για ξηρές επιδερμίδες και για λιπαρές. Το χρησιμοποιούσα και λιπαρή και δεν μου δημιουργούσε κανένα πρόβλημα. Ίσα που μου κάνει και πάρα πολύ μαλακό το δέρμα. Νομίζω είναι το μόνο σαπούνι σε μπάρα που χρησιμοποιώ εδώ και τόσα χρόνια δεν έχω αλλάξει. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά σαπούνια σε μπάρα και όλα κατέληγαν απλά να χρησιμοποιούνται για να πλένω τα πινέλα μου. Πάμε και στην άλλη κατηγορία, η οποία είναι λίγο πιο ακριβή. Ακριβή για τα δικά μου τα γούστα, γιατί δυστυχώς τα scrub τα οποία προτιμώ μονίμως για κάποιο λόγο είναι ακριβά. Το πρώτο είναι αυτό εδώ της Frank Body, το οποίο σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο για το skincare. Σας είχα δείξει το ροζ, όχι δεν σας το είχα δείξει το ροζ, ναι, ήταν το ανοιγμένο τώρα, έχει ανοίξει και αυτό. Αυτό λοιπόν παιδιά είναι ένα scrub καφέ, το οποίο είναι λίγο ακατάστατο. Ο τρόπος δηλαδή που το χρησιμοποιείς είναι λίγο ακατάστατος, γιατί γίνεσαι χάλια, γεμίζεις κόκκους καφέ. Εσύ γεμίζει κόκκους καφέ, η μπανιέρα σου, το ντου σου, τα πάντα. Αλλά εγώ έχω ένα θέμα. Ακόμα και λιπαρή όταν ήμουν, το καλοκαίρι ειδικά, θέλω ενυδάτωση στο σώμα μου. Μ' αρέσει λοιπόν όταν το scrub αφήνει μία αίσθηση ενυδάτωσης και λαδίλας ταυτόχρονα. Ελαφριάς. Ενώ δεν έχει λάδι μέσα, αφήνει μία υπέροχα, ελαφριά αίσθηση ενυδατικής λαδίλας. Πώς η περιγραφή, Κωνσταντίνε, πώς με περιφέρουσε για την περιγραφή της μαμάς, πες μου. Τι να σας πω τώρα. Τι να μας πεις τώρα κι εσύ. Πολύ περήφανος. Πολύ περήφανος. Το συγκεκριμένο λοιπόν scrub το χρησιμοποιείτε σε όλο το σώμα, το βάζετε ιδανικά και το αφήνετε 3 λεπτά πάνω σας πριν το ξεβγάλετε. Είναι 100 γραμμάρια αυτό το σάτσετ το συγκεκριμένο, τα είχα πάρει από το ταμείο στα Σεφορά. Δεν νομίζω ότι έχει πιο μεγάλη συσκευασία, αλλά εγώ είχα σίγουρα και μία πιο μικρή. Με ένα ροζ φακελάκι, το οποίο ήταν το απλό coffee scrub. Αυτό είναι το coconut coffee scrub και μυρίζει καφές και καρύδα. Εάν δεν σας ενοχλεί να γίνεστε χάλια στο μπάνιο, αλλά ταυτοχρόνως σας αρέσει και η ενυδάτωση και η επολέπιση ταυτόχρονα, το επόμενο scrub είναι το Granado. Είναι ισπανικό brand, το φέρνει τα Sephora, ήταν μέσα στη βαλίτσα μας. Ομολογώ ότι λόγω της συσκευασίας δεν του έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Και όταν η γιώτα άρχισε να μου τσιρίζει το τηλέφωνο, τι είναι αυτό το scrub που μας βάλανε μέσα, το θέλω τώρα, θα πάω να παραγγείλω όλη τη σειρά. Είπα και εγώ να του δώσω μια ευκαιρία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει πολύ η μυρωδιά του. Μου αρέσει η μυρωδιά του αμύγδαλου. Μου αρέσει η μυρωδιά του αμυγδάλου. Αμύγδαλου. Μυρίζει πικρά αμύγδαλο. Μ' αρέσει ιδιαίτερα η μυρωδιά του πικρά αμύγδαλο, αλλά για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη μυρωδιά του πικρά αμύγδαλο δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Είναι scrub ζάχαρης. Είναι 200 γραμμάρια. Είναι αρκετά ακριβό, αλλά ακριβώς επειδή έχει μπόλικο έλαιο μέσα, ξεπλένεσαι και θες να χαϊδεύεις το σώμα σου μετά λίγο περίεργα πάρα πολύ. Πόσο πιο cringe θα γίνω. Λοιπόν, απλά έχετε στο νου σας ότι ακριβώς επειδή το έλαιο ανεβαίνει προς τα πάνω συνέχεια και κάθεται η ζάχαρη προς τα κάτω, θέλει ανακάτεμα συνέχεια πριν το χρησιμοποιήσετε με τα δάχτυλά σας. Είναι αρκετά ακριβό για την ποσότητά του, απλά θέλει λίγο κάθε φορά έτσι κι αλλιώς, γιατί και δεν το χρησιμοποιείς και κάθε μέρα, γιατί έχει πραγματικά δίνει πάρα πολύ έντονη ενυδάτωση στο δέρμα σου. Οπότε δεν είναι να το χρησιμοποιείς κάθε φορά. Εάν θέλετε να κάνετε μία επένδυση, ναι, και πάμε στην ακόμα μεγαλύτερη επένδυση σε scrub, παιδιά. Το ξέρω ότι θα πω χαστούκια για αυτό το scrub που θα δείξω, αλλά είναι το τέταρτο βαζάκι το οποίο χρησιμοποιώ. Δεν μπορώ να μην το δείξω. Είναι το καλύτερο scrub όλων των εποχών. Αυτό που βλέπετε μέσα. Ωχ, Θεέ και Κύριε. Αυτή η μυρωδιά εμένα με έχει στοιχιώσει, παιδιά. Με στοιχιώνει χρόνια. Το συγκεκριμένο scrub το έχω αγοράσει 4 φορές, μπορεί και 5. Το βαζάκι αυτό το έχω πάνω και φυλώ τα σαπουνάκια μου, αυτά, τα στέρεα σαπουνάκια μου και βάζω μέσα πράγματα, γιατί έχει πάρα πολύ που βάζω. Είναι πανάκριβο, γύρω στα 5 ευρώ. Τα παίρνα πάντα από το Look Fantastic γιατί έβαζε κάτι μείον 20% κλπ. Οπότε πάρτε το στις εκπτώσεις σας παρακαλώ. Βαστάει πάρα πολύ γιατί είναι σχεδόν μισό κιλό, είναι 400... Ναι, είναι μισό κιλό. Είναι μισό κιλό. Μισό κιλό. Scrub μου προσφέρει την μεγαλύτερη ενυδάτωση που θα μπορούσε να προσφέρει ποτέ κάποιο scrub ταυτόχρονα με την απολέπιση. Είναι ίδιες φιλοσοφίες με τον Granado. Απλά αυτό δεν έχει ζάχαρη, έχει αλάτι, αυτό έχει ζάχαρη. Το λατρεύω όσο τίποτα. Γενικώς ξέρετε ότι έχω έναν έρωτα με την Έλενη, αλλά αυτό εδώ έχουμε παράνομο δεσμό. Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας, εμείς το δέσαμε με αγάπη και αισθήματα. Το αγοράζω περίπου μία φορά το χρόνο. Ξέρω ότι βάζω
λεφτά στην άκρη κάθε καλοκαίρι να πάρω ένα. Δεν το καταναλώνω όμως όλο το χρόνο, γιατί το χρησιμοποιώ συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες και πάλι μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, κάνω μπάνιο δύο φορές την ημέρα το καλοκαίρι, το χρησιμοποιήσω μία με δύο φορές την εβδομάδα, όχι παραπάνω. Είναι μία επολυτέρα στην οποία αξίζει να επενδύσεις, εάν θες να την κάνεις την αμαρτία. Και μιλάμε και για μισό κιλό, έτσι, δεν μιλάμε για 100 και 200 γραμμάρια. Λόγω της ξηρότητας της επιδερμίδας στην οποία έχω βαρεθεί να σας αναφέρω, έχει μείνει περίπου. Καλά, μου χύθηκε κιόλας λιγάκι. Χύθηκε περίπου τόσο όταν μου ήρθε. Συνήθως χρησιμοποιώ το Elemis παρέα με το δικό του το λάδι, αλλά επειδή αυτό είναι λίγο πιο φτηνό, αντικατάσταση του φραντζιπάνι της Elemis είναι αυτό εδώ της Hey Poa. Παρότι έχουν μονόι και τα δύο προϊόντα, το Elemis και το Hey Poa που σας έδειξα, δεν μοιάζει καθόλου η μυρωδιά τους. Το Hey Poa μυρίζει λίγο σαν πιο παλιακιά κολόνια, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η συστασία του, γιατί ενώ είναι λάδι δεν είναι πάρα πολύ παχύρευστο. Αποτέλεσμα να μην κάθετε πάνω στην φάση της επιδερμίδας μου, αλλά να απορροφιέται κιόλα. Και γι' αυτό το προτιμώ από όλα τα υπόλοιπα λάδια που χρησιμοποιώ. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς χρησιμοποιώ και το Hey Poa, το SPF 6, το αντιλιακό λάδι, το οποίο μυρίζει καρύδα. Αυτοί που με ξέρουν καλά ξέρουν ότι είμαι τζάνκι με τις μυρωδιές. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλους αυτό το πράγμα. Να μου πείτε, σας παρακαλώ, κάτω στα σχόλια, ή αν συμβαίνει και σε άλλους αυτό το πράγμα. Συνδέω μυρωδιές με αναμνήσεις. Δηλαδή, μπορεί να μυρίσω κάτι και να θυμηθώ κάτι που έτρωγα πριν από 6 χρόνια. Ή να θυμηθώ τον κόμενο που είχα πριν από 6 χρόνια όταν ήμουν παιδίσκι. Όχι, δεν είχα κόμενο πριν από 6 χρόνια. Παναγιώτη, αν τα ακούς, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Διακοπές, με γονείς. Γενικώς λειτουργώ πάρα πολύ με τις αναμνήσεις και έχω συνδεδεμένη την όσφρηση με τις αναμνήσεις. Περίεργο, το ξέρω. Περίεργη κι εγώ. Αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ καιρό, γιατί μου είχε έρθει μαζί με το λάδι και επειδή δεν έχω προλάβει να βγω για ηλιοθεραπεία κλπ. Απλά το έχω φορέσει και αυτό σαν ενυδατικό λάδι. Καμιά φορά όταν βαριέμαι να βάλω το άλλο ή όταν θέλω να μυρίσω λίγο διαφορετικά από το λίγο παλιακό άρωμα της ορχιδέας. Και χρησιμοποιώ αυτό. Τώρα με SPF 6 δεν είναι ιδανικό αντιλιακό σώματος. Για αντιλιακό σώματος θα σας δείξω σε άλλο βίντεο τι συμβαίνει. Πάμε στις κρέμες χεριών και ποδιών. Κρέμα χεριών η λατρεμένη κονταλή, παιδιά. Δεν πίστευα στις κρέμες χεριών. Έχω έξεμα από το οποίο υποφέρω μονίμως και χρησιμοποιώ συνήθως άλλες κρέμες για τα χέρια μου, ψηλό barrier, να μπαίνουν δηλαδή σαν προστάτες. Γιατί με το που πιάσω κάποια συγκεκριμένα λαχανικά ή με το που στεναχωρηθώ, αν χωθώ, μπαπ! Αυτό εδώ το δάχτυλο αρχίζει τώρα, δεν φαίνεται καλά. Βασικά είναι σε ψηλό έξαρση, αλλά δεν φαίνεται. Πετάω μικρά σπυράκια και ανοίγουν τα δύο τελευταία δάχτυλά μου. Αυτή λοιπόν η κρέμα εδώ πέρα. Επειδή έχω συνέχεια τα χέρια μου μέσα σε νερό, πλύνω πιάτα μονίμως, έχω νερά, παιδιά, σπίτι, καταλαβαίνεις, πανικός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θέλω μία κρέμα χεριών η οποία να μην φεύγει πολύ εύκολα με το νερό. Γιατί όταν έχεις τα χέρια σου σε πάρα πολύ νερό, δεν σημαίνει ότι είναι και ενυδατωμένα. Συνήθως, όσο πιο πολύ μέσα σε νερό τα έχεις, τόσο πιο ξηρά και ενυδατωμένα θα είναι μετά. Γι' αυτό λοιπόν η συγκεκριμένη κρέμα από την Κονταλή μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει θαλάτες, φενοξυέθανολ και παραμπένς μέσα. Δεν έχει ούτε κεφιώδη και μυρίζει white mask. Body soap ζεις. Η κρέμα ποδιών που χρησιμοποιώ, που δεν ήξερα ποτέ ότι θα χρειαζόταν ποτέ σε σημείο να χρησιμοποιήσω κρέμα ποδιών, παιδιά, είναι η Pink Peppermint από την Lush, η οποία σε περίπτωση που έχει σύνδρομο ένα ποδαράκι, η Μέντα και η Καολίνη αφαιρούν λιπαρότητα. Υδρότα, σε περίπτωση που τα ποδαράκια σου έχουν θέμα εφίδρωσης κλπ. Καταπραϊντική, υπέροχη κρέμα ποδιών. Εγώ το καλοκαίρι με το που μπει Μάης μήνας, είμαι σκάμου παντοφλή έξω. Δεν κυκλοφορώ με κλειστά παπούτσια, εκτός κι αν είναι κάπου που πρέπει να πάω για πολλή ώρα και φοράω αθλητικά. Οπότε δεν είναι τόσο το θέμα μου το καλοκαίρι, όσο το ότι όταν έχω πάρα πολλές ώρες να περπατήσω, να πάω για τρέξιμο κλπ. Που ανάβουν τα πόδια μου το καλοκαίρι, είναι ό,τι πρέπει για να μου καταπραίνει τα πόδια μετά. Ό,τι πρέπει. Γενικώς η Lush σε λίγο πιο εξειδικευμένες κρέμες είναι ο μάστορας. Όσο δεν μου αρέσουν πλέον τα φρούρουτρά της, γιατί είναι πάρα πολύ μη ενυδατικά για μένα, άλλο τόσο τρελαίνω με τις κρέμες της. Με αυτήν και με την επόμενη που την είδες και αυτή στο βίντεο με το skincare, την RAMP. Αν θες να δεις περισσότερες πληροφορίες, δες το βίντεο skincare. Η RAMP είναι μια πάστα για το σώμα. Είναι για αγκώνες, είναι για κλειδώσεις, είναι για τον ποπό. Είναι σε περίπτωση που φοράς έτσι αυτά τα jersey, τα κακά που φοράω και εγώ συνήθως και πάω για τρέξιμο. Είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι. Ποτέ ξανά, παιδιά, κάψιμο ανάμεσα στα μπουτάκια από τα jersey κολάν. Ζήτω τα ενωμένα μπουτάκια. Πάμε και στις κρέμες σώματος. Δεν θα γίνω κουραστική, παιδιά, να σας δείξω Sol de Janeiro άλλο. Σας είπα για Sol de Janeiro ότι αγαπώ όλη τη σειρά, δεν θα σας δείξω και την κρέμα. Η πρώτη κρέμα την οποία την ανακάλυψα, η οποία είναι σαν μους. Και ήταν μέσα στο Advent Calendar της Kills και είναι πολύ πρόσφατη η ανακάλυψή μου. Δεν τη είχα δώσει, την είχα παρπετάξει μέσα στο σιρτάρι. Και τρελάθηκα όμως τη χρησιμοποίησα, είναι
Είναι σαν μους, παιδιά, είναι σαν αφρός. Έχει sea butter και τζοτζόμπα. Είναι μεγάλα σόγιας και μέλι. Μυρίζει εξαιρετικά. Είναι πάρα πολύ ενυδατική, πηχτή, αλλά ταυτοχρόνως είναι και σαν μους. Όχι ότι έβγαλες άκρη με αυτό που είπα. Ελπίζω να έβγαλες όμως. Δεν είχα δοκιμάσει kills σε προϊόντα σώματος και ομολογώ ότι εξεπλάγει ευχάριστα. Το επόμενο butter που με έκανε και είπα, ο butter. Είπα πάτερ και άρχισα τη γυρελίζω. Είναι της Aroma Natur, λοιπόν. Δεν έχει mineral oils και parabens. Το συγκεκριμένο, παιδιά, είναι βούτυρο. Είναι πολύ πηχτό. Έχει βούτυρο καριτέ, λάδι αμυγδάλου και κακάο. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα μπανάνα, αλλά όταν λέμε πολύ έντονα μπανάνα, μιλάμε μυρίζει πολύ έντονα μπανάνα. Είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, απλά εάν είσαι λιπαρή, καλό θα είναι να το χρησιμοποιήσεις σε λίγο πιο μικρή ποσότητα. Το είχα πάρει από Hondo Center, θα σας αφήσω όμως link από κάτω να το βρείτε και σε e-shop εάν το βρω. Νομίζω πρέπει να τα φέρνει και το Beauty Easy αυτά. Επόμενη κρέμα σώματος είναι από Pioneers. Επίσης περίπτωση κρέμας που δεν μου αρέσει τόσο η μυρωδιά της και τα χρησιμοποιώ τόσο γιατί μου αρέσει η αίσθηση που αφήνει στο σώμα μου μετέπειτα. Είναι η Horizon Body Butter. Only for you, παρακαλώ. Με καρδούλα δίπλα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εδώ, έχει καρδούλα για μένα. Pioneers είναι μία από τις εταιρείες τις οποίες θα σας μιλήσω και αργότερα για αυτήν. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ψήλους αρμολμένα πάνω στην επιδερμίδα σου και στις δικές της ανάγκες. Η συγκεκριμένη είναι για κανονική και ξηρή επιδερμίδα. Έχει βούτυρο κακάο και ζελέα αλόης μέσα. Έλαιο άργαν, πρόπολη και μάτεψε. Κάνει και για τα πόδια σου. Εξαιρετική κρέμα. Μπορεί να μην είμαι πολύ φαν της μυρωδιάς της, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το πόσο ενυδατωμένη και το πόσο ευχάριστα νιώθω την επιδερμίδα μου μετά. Και περνάμε στην πιο παχύρευστη κρέμα σώματος η οποία έχει υπάρξει ποτέ. Και αυτό γιατί δεν είναι κρέμα σώματος, είναι body conditioner και είναι αυτό της Lush, είναι το Snow Fairy. Εάν είσαι λασομανής όπως εγώ, ξέρεις τι εστί Snow Fairy για τα Lush, ξέρεις τι εστί για τη Yuli Snow Fairy. Το Snow Fairy, παιδιά, είναι η πιο χαρακτηριστική και η πιο πολύ αγαπημένη μυρωδιά των Lush, μαζί με το Rose Jam. Το οποίο μυρίζει σαν τσιχλόφουσκα. Οι κανονικές και λιπαρές επιδερμίδες πώς το χρησιμοποιούν? Μπαίνοντας για μπάνιο, πριν, όσο κάνεις τα μαλλιά σου, οτιδήποτε, το απλώνεις σε βρεγμένο δέρμα και πριν βγεις από το μπάνιο το βγάζεις. Είναι body conditioner. Πώς βάζεις το conditioner στο μαλλί σου, ρε παιδί μου? Το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνεις και στο σώμα σου. Εγώ όμως που με ξηρεί, το απλώνω έτσι ξερά πάνω στο κορμί και δεν με νοιάζει και τίποτα. Και πέφτω για ύπνο και το πρωί ξυπνάω και μυρίζω παράδεισος. Νομίζω ότι αν ο παράδεισος είχε μυρωδιά, θα μυρίζει Snow Fairy. Κυκλοφορεί το body conditioner, κυκλοφορεί σε αυτή τη μυρωδιά και στη μυρωδιά του Rose Jam, το οποίο λέγεται Rose Argan. Αλλά το Snow Fairy νομίζω ότι είναι το all time classic και πολύ αγαπημένο όλων των λασομανών. Και πάμε και στο τελευταίο προϊόν, ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι, παιδιά. Και αν έχω ξεχάσει κάτι, λυπάμαι, θα το βάλω στο επόμενο βίντεο. Και μιλάμε για το self tan το οποίο χρησιμοποιώ και είναι της Loving Tan. Δεν κατάφερα να κάνω βίντεο με self tan. Θα σας πω γιατί. Θα σας βάλω εδώ ένα κλιπάκι να δείτε πώς το χρησιμοποιώ. Να παίζει. Όσο ταυτοχρόνως θα σας εξηγώ τι γίνεται. Το συγκεκριμένο self tan είναι από την εταιρεία Loving Tan. Έρχεται από την Αυστραλία. Ήθελα να κάνω ξεχωριστό βίντεο για τα συγκεκριμένα, αλλά δεν έκατσε πρώτον. Και δεύτερον, ζήτησα από την εταιρεία, όπως κάνουν με όλους τους influencers και του εξωτερικού και όμως και στην Ελλάδα, να μου έδιναν έναν κωδικό για να μπορέσω να παρέχω στους συνδρομητές μου με τις αγορές τους, εννοείται να αφιλείται το κωδικός, να παίρνουν δωρεάν το γάντι εφαρμογής. Το οποίο γάντι εφαρμογής, παιδιά, είναι crucial. Είναι δηλαδή, είναι ό,τι καλύτερο για να το χρησιμοποιήσεις και να μην κάνεις μπαλώματα. Είναι το καλύτερο self tan. Η εταιρεία δεν δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί μου. Δεν ξέρω γιατί, άγνωστος ο λόγος. Εν πάση περιπτώσει, είναι το καλύτερο self tan που έχω βάλει. Ό,τι δοκίμασα την Ελλάδα, με κάνανε στην καλύτερη Donald Trump, στη χειρότερη Cocomon 3. Girl, look how orange you look, girl. Στην Dorito φάση της όμως. Λοιπόν, είναι το 2-hour mousse, υπάρχει και σε 6-hour έκδοση, την οποία κοιμάσαι. Εγώ έχω κοιμηθεί και με τη 2-hour έκδοση και έχω ξυπνήσει και πάλι μια χαρά. Είναι το μοναδικό το οποίο δεν μου κάνει μπαλώματα και δεν με κάνει πορτοκαλί. Φεύγει, ξεθοριάζει πάρα πολύ όμορφα στο σώμα μου. Λατρεύω την bronzing mousse που παίρνεις ξεχωριστά. Κυκλοφορεί σε τα 120 ml και σε διπλάσια έκδοση με λίγο παραπάνω χρήματα. Νομίζω συμφέρει πιο πολύ μεγάλη έκδοση. Αυτό βγάζει 6 με 7 χρήσεις. Εγώ προς το παρόν το έχω κάνει 4 φορές. Αλλά νιώθω ότι έχει μπόλικο ακόμα μέσα.
Το χρησιμοποίησα στα πολύ λευκά μου, στα πιο λευκά μου, που ουσιαστικά είναι light medium για εσάς, και δεν με πορτοκάλισε καθόλου. Χρησιμοποιώ την απόχρωση dark, υπάρχει η extra dark και υπάρχει και η medium. Για τους πολύ λευκούς συνίσταται η medium, για τους medium συνίσταται η dark και η extra dark. Μπορείτε να αναζητήσετε ξένες YouTuber που έχουν κάνει review και το φοράνε και γράφουν κωδικούς από κάτω για να πάρετε δωρεάν το γάντι, μην ξοδέψετε 14 δολάρια, το τσάμπα δεν αξίζει τον κόπο. Να πάρετε όμως το γάντι. Εάν το αγοράσετε, να πάρετε το γάντι. Το γάντι, παιδιά. Το γάντι. Δωρεάν το γάντι. Βρείτε ξένες YouTuber. Θα ψάξω να βρω κωδικό να σας βάλω από κάτω από άλλοι YouTuber. Αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Λάβεν ήταν, δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι στο target group τους. Anyway. Αυτά. Πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κάνετε self-tan, πρέπει να έχετε κάνει exfoliating, να έχετε κάνει απολέπιση στα σκληρά σημεία του σώματός σας, όπως είναι γόνατα, αγκώνες κλπ. Για να μην σας κάνει μπαλώματα πολύ άσχημα στο μαύρισμα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δεν έχει parabens και αλκοόλ μέσα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και μετά από ένα λεπτό να ντυθείτε κανονικά και μετά από 2 ώρες να το ξεβγάλετε. Εγώ το αφήνω περισσότερο. Στην αρχή το χρησιμοποιούσα και στο πρόσωπο, αλλά μετά επειδή μου μπαίνε μέσα στους πόρους και μου άφηνε μαυρίλες, δεν μου άρεσε, οπότε δεν το ξαναχρησιμοποίησα στο πρόσωπο και απλά είχα με το φαινόμενο μπατονέτα που έλεγα και στο Instagram, όπου απλά ήμουνα μέχρι εδώ μαύρη και οι υπόλοιποι άσπρη. Όταν όμως το λέω εγώ το βράδυ, όσο και να έχω μαυρίσει, χρησιμοποιώ την bronzing mousse, παιδιά, η οποία είναι πραγματικά η J-Lo μέσα σε ένα σωληνάριο. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυτά ήταν τα προϊόντα σώματος τα οποία χρησιμοποιώ αυτό το καλοκαίρι προς το παρόν. Ό,τι άλλο καινούργιο προκύψει θα σας το δείξω προς το τέλος του καλοκαιριού, που θα κάνω πάλι ένα βίντεο έτσι με body, yori, yori, yori. Πόσα RuPaul Drag Race references μπορεί να δείξει ένα κανάλι.